Κοντά μας έχουμε την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη, η οποία ήταν στο σχολιασμό. Τώρα θα μας κάνει μια γενική αποτίμηση πώς είδε το παιχνίδι ολοκληρωμένα, αφού έχουν τελειώσει και τα 5 σετ. Σίγουρα ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αμφίροπο. Φαινόταν εξ αρχής ότι θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και θα εξελισσόντουσαν πολύ ωραίες φάσεις, όπως και έγινε. Δικαίως η ΑΕΚ, θεωρώ, στο τέλος κέρδισε και το παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένη στο πέμπτο σετ και δεν έκανε τόσο τα λάθη της. Υπήρχε εναλλαγή ρόλων όσον αφορά το σερβίς υποδοχή και τον μπλοκ. Όποιος πίεζε περισσότερο στο σερβίς είχε και τον πρώτο λόγο στην αντεπίθεση. Και γι' αυτό βλέπαμε και εναλλαγές λίγο στο ποιος κέρδιζε τα σετ. Όπως και να έχει, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολύ ποιότητα, θα έλεγα. Και καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και των δύο ομάδων, έτσι. Βλέπετε τώρα ισοβαθμοί ο ΠΑΟΚ σχεδόν με τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί πάντα η ΑΕΚ στους δύο πόντους. Μπορείτε να κάνετε κάποια προγνωστικά αν κάποια από τις ομάδες αυτές θα πάρει την πρώτη θέση? Εντάξει, είναι δύσκολο προγνωστικά να έχουμε, γιατί και οι τρεις ομάδες είναι πολύ καλές, αξιόλογες, με εξαιρετικά ρόστερ. Και γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα και ο μεγάλος ανταγωνισμός. Έχει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται και βαθμολογικά. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει πορεία ακόμα και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, γιατί επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρητικά, όπως είπατε και στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έχει εύκολα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Οπότε, αν διατηρήσει και δεν κάνει κάποιο λάθος και χάσει βαθμό, μπορεί θεωρητικά να είναι ο πρώτος, οπότε να έχει αμέση άνοδο. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, είναι αξιολογότατες, με πολύ έμπειρες αθλήτριες, ποιότητα στο παιχνίδι τους. Οπότε, όλα θα κρυθούν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λυκογιάννη, για όλα.